Σήμερα, 26 Απριλίου, συμπληρώνονται 35 χρόνια από το καταστροφικό πυρηνικό ατύχημα στο αντιδραστήρα 4 του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ενέργειας του Τσερνόμπιλ της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ακόμη και σήμερα η Ευρώπη ανησυχεί για διασπορά ραδιενεργού στάχτης από την περιοχή του ατυχήματος. Το 1986 ήταν το Τσερνόμπιλ, το 2011 η Φουκουσίμα. Αύριο μπορεί το ατύχημα να συμβεί δίπλα μας. Ο τουρκικός πυρηνικός σταθμός του ΑΚΙΟΥ, μόλις 90 χιλιόμετρα από τις ακτές της Κερίνιας, είναι ήδη υποκατασκευή. Ως κίνημα οικολόγων στην εργασία πολιτών, θεωρούμε ότι είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε εδώ στην Κύπρο με ελαφρότητα, γιατί συνιστάπηλοι για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια για όλους τους κατοίκους του νησιού μας. Εδώ και χρόνια τασσόμαστε εναντίον σε αυτό το έργο που μπορεί να επιφέρει σοβαρότερες επιπτώσεις σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος και ασφάλειας, επηρεάζοντας ολόκληρο το χώρο της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Ήδη βρισκόμαστε σε συντονισμό με οργανώσεις και συλλογικούς φορείς από την Κύπρο, την Ελλάδα και την Τουρκία σε έναν κοινό αγώνα για μια ελεύθερη από πυρηνικά Ανατολική Μεσόγειο. Δυστυχώς, λόγω των περιοριστικών μέτρων, δεν θα μπορέσουμε ούτε φέτος να οργανώσουμε την καθιερωμένη πια κοινή αντιπυρηνική δράση με οργανωμένα σύνολα και από τις δύο πλευρές του νησιού μας. Ευελπιστούμε να μην ξαναζήσουμε ακόμη ένα πυρηνικό ατύχημα.